Χαλβάς μεγάλα. Αυτή τη συνταγή νομίζω δεν την έχω δείξει ποτέ. Όντως είναι το ίδιο εύκολο με το κανονικό χαλβά που έχουμε συνηθίσει, τον σιμιγδαλένιο. Απλά είναι πιο πλούσιο σε γεύση. Δεν είναι στήσιμος, αλλά είναι πολύ πιο νόστιμος. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το χαλβά μεγάλα θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια βούτυρο, 150 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 150 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 600 γραμμάρια γάλα χλιαρό, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα και 150 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ καβουρδισμένο. Για το σερβίρισμα, μέλι, αμύγδαλο φιλέ και κανέλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε μία κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Και ενώ φυσιολογικά για να φτιάξουμε το χαλβά του σιμιγδαλένιο χρειαζόμαστε τη συνταγή 1, 2, 3, 4. Ένα λάδι, 2 σιμιγδάλι, 3 ζάχαρη, 4 νερό, το γνωρίζουμε όλοι. Εδώ πέρα λίγο αλλάζουν οι αναλογίες γιατί χρησιμοποιούμε γάλα και χρησιμοποιούμε βούτυρο. Λοιπόν, θέλουμε βούτυρο-βούτυρο, καλή ποιότητα βουτύρου. Μπορείτε να το κάνετε και με μαργαρίνη, η αλήθεια είναι. Απλά, άμα δεν βάλετε βούτυρο, γιατί να μην κάνετε τον κανονικό χαλβά του σιμιγδαλένιου. Εδώ πέρα θέλουμε να πάρουμε τη γεύση από το βούτυρο ουσιαστικά και το γάλα, να μας βγάλει έτσι πιο γλυκό-γλυκό το γλυκό μας. Οπότε, αν μπείτε σε διαδικασία να το φτιάξετε, φτιάξτε το σωστά. Αλλιώς μην το κάνετε καθόλου. Λοιπόν, το βούτυρο πήγε μέσα στην κατσαρόλα και μου αρέσει να βάζω και ψηλό σιμιγδάλι και χοντρό, γιατί μου δίνει διαφορετικές υφές. Λοιπόν, τώρα με το που λιώσει το βούτυρο, ρίχνουμε μέσα στο σιμιγδάλι, το ψηλό και το χοντρό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε. Εδώ θέλουμε να καβουρδίσουμε το σιμιγδάλι. Το βούτυρο, καθώς το καβουρδίζουμε μαζί με το σιμιγδάλι, γίνεται μπερνουαζέτ. Δηλαδή, μας δίνει πιο έντονη γεύση και πιο έντονα αρώματα. Αυτό δεν θέλουμε να το χάσουμε, γι' αυτό το λόγο πρέπει να ψήνουμε σε χαμηλή φωτιά. Άμα δυναμώσουμε πολύ φωτιά, δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε. Θα καεί το βούτυρο και στο τέλος, αντί για να πάρουμε ένα καλό χαλβά, θα πάρουμε ένα κακό χαλβά. Οπότε, λίγο να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία. Άμα δείτε ότι δεν μπορείτε να το ελέγξετε, αυξομειώνεται σιγά-σιγά τη θερμοκρασία. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να ανακατεύουμε το βούτυρο μαζί με το σιμιγδάλι, μέχρι που να καβουρδίσουμε ελαφρώς το σιμιγδάλι. Δεν μπορούμε να το καβουρδίσουμε πάρα πολύ γιατί θα καεί το βούτυρο. Οπότε, ανακατεύουμε εδώ. Και όπως βλέπετε, είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά. Με το που ξεκινήσετε να κάνετε αυτή τη συνταγή, μην τυχόν και ξεκινήσετε να κάνετε κάτι άλλο. Θα είστε πάνω από την κατσαρόλα, θα ανακατεύετε όλη την ώρα, δεν θα κάνετε τίποτα άλλο και θα φροντίσετε να το κάνετε σωστά όπως ακριβώς σας δείχνω και εγώ. Κοιτάξτε. Εδώ. Ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε. Το σιμιγδάλι όταν ψήνεται γίνεται κάτι διαφορετικό. Όντως μας βγάζει αρώματα από ξηρούς καρπούς. Και θα σας βγάλει μια γεύση αμυγδάλου, μια γεύση φουντουκιού, μια γεύση μίξ ξηρών καρπών. Αρκεί να το καμπουρδίσουμε σωστά. Βλέπετε εδώ πέρα πώς σιγοβράζει όλο μου το μείγμα. Δεν θέλω να δυναμώσω πάρα πολύ. Καμπουρδίζω. Και βέβαια, άμα καμπουρδίσουμε και σωστά, να ξέρετε ότι και ο χρόνος ψησίματος του χαλβά μειώνεται πάρα πολύ, γιατί το σιμιγδάλι μου είναι ψημένο. Τώρα ανακατεύω. Και βλέπετε σιγά σιγά ότι αρχίζει να φρίζει γύρω γύρω το μείγμα μου. Το βλέπεις, Μίτσο. Μπράβο. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι πάω καλά. Δεν θέλω να καεί, θέλω να φρίσει και να μου βγάλει αρώματα το βούτυρο. Μυρίστε από πάνω, πρέπει να σας βγάλει αρώματα φουντουκιού. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Εδώ. Εύκολο ή δύσκολο, ως τώρα. Βλέπεις όμως, κοίταξε εδώ πόσο προσεκτικός που είμαι. Έχω τη φωτιά μου στο μέτριο. Δεν έχω δυνατά τη φωτιά, γιατί άμα βάλω δυνατά τη φωτιά δεν θα μπορώ να το ελέγξω. Ακόμα και γνώστες να είστε, όσο πιο δυνατά είναι η φωτιά, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το έργο σας. Κοιτάξτε εδώ, άρχισε να φρίζει σαν να ψήνω μέλι μέσα, το βλέπετε. Πω πω, και άρχισε να μυρίζει τόσο ωραία. Μαναγία μου. Καταπληκτικό. Λοιπόν, βλέπετε πώς αφρίζει. Τώρα σε αυτό το σημείο βλέπω ότι αρχίζει να αλλάζει χρώμα το σιμιγδάλι. Θέλω λίγο να αλλάξει, όχι πάρα πολύ. Ο χαλβάς σιμιγδαλένιος αυτός θα βγει πιο λευκός από αυτόν που έχετε συνηθίσει. Και κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι ένα καλό σημάδι για να καταλάβουμε ότι το σιμιγδάλι άρχισε να γίνεται και ότι είναι έτοιμο. Όταν φουσκώνει, 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 ξέρουμε πως όλα πάνε καλά. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τα υπόλοιπα μας υλικά. Ζάχαρη και γάλα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Και όταν λέω ότι χαμηλώνουμε, τη χαμηλώνουμε αρκετά και ανακατεύουμε. Και άμα είναι το γάλα μας ζεστό, θα γίνει και πιο γρήγορα χαλβάς και βέβαια θα γίνει καλύτερο σε ποιότητα. Τώρα, ανακατεύω μέχρι που να πήξει το μείγμα μου.
Η βιταμίνη Ε και το σελήνιο που περιέχονται στο χαλβά τον κατατάσσουν στις τροφές που ενισχύουν τον οργανισμό με πολύτιμα αντιοξειδωτικά. Είναι μάλιστα πηγή ασβεστίου, σιδήρου, καλίου, ψευδαργύρου, φωσφόρου, μαγνησίου και μαγκανίου. Επειδή όμως έχει υψηλό θερμιδικό φορτίο, πρέπει να τον καταναλώνουμε με μέτρο. Άρχισε να πίζει το μείγμα μου, Παναγία μου, φανταστικό. Το βλέπετε. Τώρα με το που αρχίζει να βγάζει μπουρμπουλήθρες, όλοι οι χαλβάδες, αρχίζει να πετάγει το μείγμα προς τα έξω. Οπότε χαμηλώστε λίγο ακόμα τη φωτιά. Εδώ. Και ουσιαστικά θέλουμε να το ψήσουμε. Τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να πάρετε ένα κουταλάκι και να δοκιμάζετε όλη την ώρα, γιατί ο χαλβάς μας πρέπει να έχει ψηθεί. Πρέπει να έχει ψηθεί το σμιγδάλι. Δοκιμάστε. Είναι φανταστικό. Δηλαδή. Και ο κανονικός ο χαλβάς είναι πολύ ωραίος, αλλά αυτός σου βγάζει τη γεύση από το βούτυρο, είναι κάτι μοναδικό. Είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, το μείγμα μου, όπως βλέπετε, αρχίζει να ξεκολλάει από την κατσαρόλα από μόνο του. Το βλέπετε? Αυτό είναι και το σημάδι που ξέρουμε ότι ο χαλβάς μας είναι έτοιμος. Βγάζουμε από τη φωτιά, εδώ, πάει στην άκρη. Και τώρα, ό,τι αρωματικά θέλετε να ρίξετε μέσα, είναι η ώρα να τα ρίξετε. Εγώ θα προσθέσω λίγο βανίλια. Λίγο κανέλα. Και βέβαια τα αμύγδαλα που έχω καμπουρδίσει. Εδώ. Ανακατεύω, οκ. Okay. Δεν πειράζει. Πάω την πετσέτα μου. Εδώ. Παναγία. Και τώρα θα μου πείτε γιατί δεν έβαλες την κανέλα από την αρχή για να ψηθεί. Γιατί μαζί με το βούτυρο δεν ήθελα να καεί, γι' αυτό δεν την έβαλα. Γιατί βάλω στο τέλος μια χαρά θα δουλέψει, θα κάνει τη δουλειά της. Και επίσης να σου πω ότι σε όλες αυτές τις συνταγές εγώ βάζω αμύγδαλο φιλέ. Γιατί μου αρέσει πιο πολύ το αμύγδαλο φιλέ εμένα. Εσάς μπορεί να σας αρέσει χοντροκομμένο το αμύγδαλο, οπότε μπορείτε να βάλετε αμύγδαλο χοντροκομμένο ή όποιον άλλο ξηρό καρπό θέλετε. Απλά πρέπει οπωσδήποτε να το βάλετε καβουρδισμένο. Τώρα, οι εναλλακτικές που έχουμε για να σερβίρουμε αυτό το χαλβά είναι πολλές. Οι δύο βασικές όμως είναι να το σερβίρουμε κατευθείαν έτσι όπως είναι ζεστό, με λίγο μέλι και κανέλα από πάνω. Και η δεύτερη εναλλακτική που έχουμε είναι να το βάλουμε σε μία φόρμα. Σε περίπτωση που το βάλουμε σε μία φόρμα, όταν το ξεφορμάρουμε. Θα γίνει κάπως έτσι. Η φόρμα που το βάζουμε είναι εδώ. Απλά ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα, πιέζουμε καλά, αφήνουμε να κρυώσει. Με το που κρυώσει, ξεφορμάρουμε και ο χαλβάς μας είναι έτοιμος. Η δεύτερη εναλλακτική όμως που έχουμε, να το βγάλουμε ζεστό. Οπότε έχω διάφορα πιατάκια εδώ πέρα. Πάρω μια κουτάλα και έτσι όπως είναι το χαλβά, θα το βάλω σε ένα πιατάκι εδώ. Όσο είναι ζεστός, ζεστό έχετε φάει ποτέ χαλβά? Παιδιά, ε? Είναι φανταστικός, δεν είναι? Αλλά σκέψου σε αυτή την εκδοχή, εδώ, η ξηρή καρπή, το βούτυρο, το φρεσκοκαβουρδισμένο, η κανέλα, όλα αυτά τα υπέροχα υλικά που έχει, Παναγία μου. Μου τρέχουν τα σάγια μου που το σκέφτομαι. Και να βάλω λίγο ακόμα εδώ. Κοιτάξτε εδώ, εναλλακτική. Εκεί πέρα που κάθε φορά σκεφτόστε τι γλυκό να κάνω, να σερβίρω στους καλεσμένους μου και το ένα και το άλλο, θα βγάλετε κάτι τέτοιο και πραγματικά θα τους τρελάνετε όλους. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν το σκεφτήκαν σαν εναλλακτική. Κοιτάξτε εδώ, και δεν έχουμε τελειώσει. Γιατί από πάνω. Θα ρίξουμε λίγο μέλι να αρωματίσουμε. Τώρα έχει γίνει σαν μπουγάτσα, φανταστείτε. Γιατί περίπου η ίδια συνταγή είναι και για την μπουγάτσα. Η μπουγάτσα γίνεται με σιμιγδάλι. Οπότε έχει την ίδια υφή. Θα ρίξουμε και από πάνω το μέλι. Εδώ. Παναγία μου. Και εδώ. Δεν χρειάζεται πολύ μέλι. Θέλουμε απλά να αρωματίσουμε το χαλβά μας. Λίγα ακόμα αμύγδαλα. Και λίγο κανέλα. Για πείτε. Είναι ό,τι πιο ωραίο σε γλυκό μπορείτε να βάλετε, εναλλακτικό και πραγματικά το κάνετε αλλά μινούτ. Έρχονται οι καλεσμένοι σας, τελειώσαν το φαγητό, μέχρι που να πάτε μέσα, να πάτε τα πιάτα, βάζετε πάνω το χαλβά, το φτιάχνετε και το σερβίρετε ζεστό. Και η φάση είναι φασάρα, θα το πω εγώ, γιατί είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Κουταλάκια, παιδιά, ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Έλα, Διονύση μου. Έλα, γόρι μου, εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ κι εσύ. Έλα, έλα, Μπελέση. Έλα. Λοιπόν, όσο είναι ακόμα ζεστό, εδώ. Θα σου δώσω όλο το πιατάκι να το πάρεις μαζί σου. Έλα, γόρι μου. Όσο είναι ακόμα ζεστό, θα σου δώσω όλο το πιατάκι να το πάρεις μαζί σου. Έφυγες. Όσο είναι ζεστό, θα σε αφήσω όλο το πιατάκι να το πάρεις μαζί σου. Όσο είναι ζεστό, θα σε αφήσω όλο το πιατάκι να το πάρεις μαζί σου. Και δυστυχώς όλη η κατσαρόλα που έμεινε, έμεινε για εμένα. Καλή μας όρεξη. Εγώ το φάμε μεγάλη κουτάλη, δεν πειράζει.
Για το χαλβά με γάλα, βάζουμε βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε να λιώσει. Προσθέτουμε τα σιμιγδάλια και ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να καβουρδιστεί και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το γάλα και ανακατεύουμε. Μόλις αρχίσει να πίζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να ψηθεί το σιμιγδάλι και να ξεκολλάει το μείγμα από τα τυχώματα της κατσαρόλας. Ρίχνουμε βανίλια, κανέλα, τα αμύγδαλα καβουρδισμένα και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε σε φόρμα για χαλβά και αφήνουμε να κρυώσει. Εναλλακτικά το σερβίρουμε ζεστό σε πιάτο με μέλι, αμύγδαλα και κανέλα. Βγάλτε σε ένα τραπέζι αυτό το γλυκό, θα με καταλάβετε. Βέβαια, για να μην έτσι αδικήσω και την άλλη εκδοχή, και αυτή είναι πολύ ωραία, ρίχνουμε το μελάκι μας από πάνω, εδώ. Ρίχνουμε τα αμυγδαλάκια μας, ρίχνουμε και λίγο κανέλα. Και είναι φανταστική και αυτή η εκδοχή. Απλά κόβουμε ολόκληρο κομμάτι και το τρώμε κρύο. Έτσι το τρώμε κρύο, έτσι το τρώμε ζεστό. Γιατί σε περίπτωση που κρυώσει, δεν μπορείτε να το σερβίρετε μετά. Άμα θέλετε να το φάτε κρύο, πρέπει να το βάλετε σε φόρμα. Άμα θέλετε να το βάλετε ζεστό, το σερβίρετε κατευθείαν πάνω σε ένα πιατάκι.